θα έχουμε επανάληψη, θα έχουμε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, ένα ποσοστό της τάξεως του 49,7 για τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και για τον Κιλιντζάρογλου ένα ποσοστό 44,6. Για ελάχιστο δεν κατάφερε να ολοκληρωθεί αυτή η μάχη για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με νικητή τον ίδιο κατά τη διάρκεια της πρώτης Κυριακής. Και θέλω να πάμε στον κύριο Θεόδωρο Τσίκα, πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο, προκειμένου να εστιάσουμε στον απόϊχο της εκλογικής αναμέτρησης και στα πρώτα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν. Την καλησπέρα μας, κύριε Τσίκα. Γεια σας, κύριε Παναγιωτόπουλε, από την Αθήνα. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα βασικά, ναι. Αναφορικά πόσο αναμενόμενο ήταν το χθεσινό αποτέλεσμα, με φόντο βέβαια και μία ανατροπή η οποία καταγράφηκε στα δημοσκοπικών ευρημάτων που προηγήθηκαν τον προηγούμενο μήνα στο εσωτερικό της Τουρκίας. Ναι, κοιτάξτε, γίνεται τώρα μια συζήτηση σήμερα γι' αυτό. Νομίζω περισσότερο επηρεασμένη από τη δική μας συζήτηση και τις δημοσκοπήσεις παρά από την Τουρκία. Κοιτάξτε, πράγματι ο κύριος Κιλιντζάρογλου είχε ένα ελαφρύ προβάδισμα, το οποίο όμως ήταν αρκετά ελαφρύ, για να το πω ήπια. Επίσης είχαμε παρατηρήσει ότι τις τελευταίες μέρες από την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Ερντογάν ανέβαινε, ανέκαμπτε. Και ήταν προφανές ότι είχαμε φτάσει περίπου σε ένα σημείο που δεν μπορούσαμε να ανοιχνεύσουμε. Αυτό ήταν η εικόνα ουσιαστικά των δημοσκοπήσεων. Που δεν μπορούσαν να ανοιχνεύσουν οι δημοσκοπήσεις στον τελικό νικητή, γιατί υπήρχαν και ορισμένες δημοσκοπήσεις που από παλιότερα που δείχνανε τον κύριο Ερντογάν νικητή. Υπάρχουν και ορισμένες ειδικές κατηγορίες ψηφοφόρων, ξέρω εγώ, νοικοκυρές, Τούρκοι του εξωτερικού, που είναι αρκετοί, είναι πολλοί, δεν είναι όπως είμαστε εμείς. Έχουν περίπου 2 εκατομμύρια, 1,8 εκατομμύρια Τούρκοι. Ψήφισαν από τη δική τους διασπορά, από το εξωτερικό στις πρεσβείες και στα προξενία τους. Αυτοί δώσανε μεγάλη άνεση στον κύριο Ερντογάν. Επομένως θέλω να πω ότι θα έπρεπε κανείς να είναι αρκετά επιφυλακτικός για το αποτέλεσμα, όπως ήμουν και εγώ όταν είχα ερωτηθεί. Πάμε σε επαναληπτικές εκλογές, πάμε σε ένα δεύτερο γύρο. Και θέλω να σας ρωτήσω πόσο ρεαλιστικό σας φαίνεται το σενάριο μιας πιθανούς ανατροπής. Δεν μου φαίνεται πολύ ρεαλιστικό. Δεν μπορώ να πω τη λέξη αδύνατο, ποτέ δεν υπάρχει αδύνατο στη ζωή, αλλά μου φαίνεται πολύ δύσκολο, γιατί να το εξηγήσουμε και αριθμητικά, αν δει κανείς τους απόλυτους αριθμούς, κύριε Παναγιωτόπουλε, για να μπορέσει έστω οριακά να κερδίσει ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, ο κύριος Κιλιντζάρογλου, πρέπει να πάρει ολόκληρο, σχεδόν ολόκληρο, πρακτικά ολόκληρο, το σύνολο των ψηφοφόρων του τρίτου υποψηφίου, ο οποίος είναι γύρω στα 5%. Αυτό δεν έχει πιθανότητες. Δεν έχει πολλές πιθανότητες. Αναφορικά τώρα με τη στήριξη που παρήχε η Δύση το προηγούμενο διάστημα και να εστιάσουμε και στον διεθνή τύπο. Είχατε μία σχετική αναφορά και στην τελευταία συνέντευξη που μας παραχωρήσατε. Θα μπορούσε αυτή η στήριξη να θεωρηθεί βαρύδι στις προσπάθειες αλλά και στη δυναμική που κατέγραφε η εκλογή και γενικά η παρουσία Κιλιντζάρογλου στα δρόμενα της Τουρκίας. Ο κύριος Ερντογάν το αξιοποίησε προς όφελός του αυτό. Ποιο είναι το κεντρικό αφήγημα του κύριου Ερντογάν? Το κεντρικό αφήγημα του κύριου Ερντογάν είναι ότι επί της δικής του διακυβέρνησης 20 και πλέον ετών η Τουρκία έγινε μια μεγάλη, σημαντική, υπολογίσιμη δύναμη στο διεθνές προσκήνιο. Αντιθέτως, άρα λέει ότι αυτός υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα της Τουρκίας. Αντιθέτως, παρουσιάζει την αντιπολίτευση και κυρίως τον κύριο Κιλιντζάρογλου ως υποκινούμενα της Δύσης. Δηλαδή ως ενδοτικούς, ότι δεν θα υπερασπίσουν με τη θέρμη και με την αποτελεσματικότητα που το κάνει αυτός τα τουρκικά εθνικά συμφέροντα. Δηλαδή τη στήριξη, ας πούμε πολλών μέσων ενημέρωσης και ηγετών, έμεση έστω, από τη Δύση που έπαιρνε η αντιπολίτευση, ο Ερντογάν την έκανε ύποπτη στα μάτια του πληθυσμού, ύποπτη στα μάτια των Τούρκων ψηφοφόρων, ότι κάτι τρέχει δηλαδή από πίσω, και αυτό είναι ο λόγος για το οποίο τους υποστηρίζουν. Και φαίνεται ότι αυτό το έπαιξε ως ένα βαθμό αρκετά αποτελεσματικά. Αναφορικά με το κλίμα το οποίο θα διαμορφωθεί στο εσωτερικό της Τουρκίας, βλέπετε κάποιο είδους αναταραχή, κάποιον διχασμό?
Κοιτάξτε, είναι δύο κόσμοι, είναι δύο Τουρκίες. Είναι η Τουρκία της υπαίθρου των επαρχιακών κομοπόλεων, του πιο συντηρητικού κόσμου, των φτωχογειτονιών στις μεγάλου πόλεις, που όμως τα χρόνια του Ερντογάν ανέκαμψαν οικονομικά και μπόρεσαν και στάθηκαν περισσότερο και εξελίχθηκαν. Αυτός ο κόσμος είναι ο κόσμος που υποστηρίζει με φανατισμό Ερντογάν, που πίνει νερό στο όνομά του, και παρά τις απώλειες που είχε σε ψήφους ο κύριος Ερντογάν, για απώλειες περίπου 2-2,5 εκατομμύρια ψήφους, κατορθώνει να τον κρατάει στην πρώτη θέση. Και υπάρχει και η Τουρκία των μεγάλων πόλεων, των ανθρώπων που είναι πιο κοσμικοί, που δεν είναι τόσο θρησκευόμενοι, που είναι κάπως πιο, ας το πω, ανοιχτό μυαλί σε σχέση με τον έξω κόσμο κτλ., οι οποίοι ψηφίζουν κυρίως τους κεμαλικούς αντιπάλους του κυρίου Ερντογάν. Οι δύο αυτές Τουρκίες έχουν δαιμονοποιήσει μία την άλλη. Σίγουρο θα έχουν ανταγωνισμό, σίγουρα θα έχουν αντιπαράθεση. Δεν μπορώ όμως να φτάσω στο σημείο να πω ότι θα έχουμε καμία εσωτερική σύραξη. Αλλά ότι υπάρχει ένταση και ότι αυτές οι δύο Τουρκίες, αυτές οι δύο ψυχές της Τουρκίας θα μας απασχολήσουν ως ανταγωνισμό στο μέλλον, αυτό το πιστεύω, ναι, είμαι βέβαιος. Το πράγμα θα το δούμε. Όχι όμως με τη μορφή της αναταραχής, ας πούμε. Επανεκλογή Ερντογάν. Η επόμενη μέρα στο μέτωπο των σχέσεων με την Ελλάδα, ποια θα είναι, τι πιστεύετε, και αν θα επαναφέρει τη γνωστή ρητορική της έντασης και την γνωστή ρητορική που κλιμακώνει γενικότερα την σχέση με την χώρα μας. Πιστεύω ότι όποιος και να εκλεγεί σε 15 μέρες στην Τουρκία, κύριε Παναγιωτόπουλε, η Τουρκία έχει ήδη μπει σε άλλη φάση. Οι σεισμοί με τις τρομακτικές ανθρώπινες και υλικές απώλειες αναγκάζουν την Τουρκία να στραφεί προς το εσωτερικό της, να κοιτάξει να καλύψει τις πληγές της και να αντιμετωπίσει μια σειρά από μείζωνα προβλήματα. Το να στεγαστούν 1 με 1,5 εκατομμύριο άστεγοι, που είναι τεράστιος αριθμός, να ανοικοδομηθούν πόλεις και χωριά. Για να γίνει αυτό δεν έχει τη δυνατότητα για εξωτερικές περιπέτειες. Το δεύτερο είναι ότι για να μπορέσει να το κάνει αυτό χρειάζεται τεράστια ποσά. Χρειάζεται δηλαδή μέχρι και 100 δισεκατομμύρια ευρώ μπορεί να χρειαστεί. Για να βρει τα τεράστια αυτά ποσά πρέπει να στραφεί προς τη διεθνή κοινότητα και κυρίως προς τη Δύση. Στην Παγκόσμια Τράπεζα, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ.ο.κ. Άρα θα πρέπει να έχει μια τακτική συμβατή εντός του πλαισίου που οι εταίροι της και οι αγορές που θα την δανείσουν ζητούν. Τώρα, τι ζητούν οι εταίροι? Σε καμία περίπτωση δεν θέλουν νέα αναταραχή στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Γιατί έχουν το σοβαρότατο πρόβλημα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, έχουν μεγάλη ανάγκη ακριβώς λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία από ενέργεια. Η ενέργεια, φυσικό αέριο, πετρέλαιο και άλλες μορφές ενέργειας θα προέρθουν ως εναλλακτικές πηγές και από τον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Άρα δεν επιτρέπουν σε εισαγωγικά ακρότητες. Δεν σημαίνει ότι θα αλλάξουν θέσεις όπως και εμείς δεν αλλάζουμε θέσεις, ενώ οι επίσημες διπλωματίες. Όμως πιστεύω ότι η ομαλότητα που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται και λίγο πριν τους σεισμούς, αλλά κυρίως εμπεδόθηκε μετά τους σεισμούς και μετά τη βοήθεια που έδωσε η ελληνική κοινωνία, ο ελληνικός λαός στην Τουρκία και άλλαξε κάπως το κλίμα και της Ελλάδας στην ίδια την τουρκική κοινωνία, θα συνεχιστούν στο ορατό μέλλον να υπάρχουν. Βέβαια, εγώ πάντοτε τονίζω, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι η ομαλότητα είναι σωστή, είναι καλή, είναι πολύ χρήσιμη, διότι μας απαλλάσσει και από κινδύνους, αλλά δεν πρέπει να την αφήνουμε έτσι. Από τη στιγμή που θα έχουμε μια κυβέρνηση με νοπή λαϊκή εντολή στην Τουρκία και μια κυβέρνηση με νοπή λαϊκή εντολή στην Ελλάδα, οι δύο αυτές κυβερνήσεις έχουν την δυνατότητα, για να μην πω και την υποχρέωση, να ξαναθερμάνουν το διάλογο ανάμεσα στις δύο χώρες, να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις και να ψάξουμε να βρούμε και λύσεις στις ελληνοτουρκικές διαφορές, είτε διαμέσου διαπραγματεύσεων, είτε μέσω του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Γιατί αν μείνουν ανοιχτά τα προβλήματα, κάποια στιγμή μπορεί να έρθει κάποια συγκυρία που κάποιος να μπει σε πειρασμό, να τα αξιοποιήσει προς δικό του όφελος και να έχουμε νέες οξύνσεις και νέες περιπλοκές. Κύριε Τσίκα, σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.